Παναγιώτατε, και ιδιαίτερα απόψε ζητώ τις ευχές σας, ακριβώς γιατί η αγάπη σας με κάλεσε απόψε στο βήμα αυτό και κάνοντας υπακόη ήρθα. Παρόλο που ξέρω ότι δεν είμαι ικανός να μιλήσω για αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα, θα ήθελα να σας διάβαζα στην αρχή ένα μικρό κομματάκι, ένα κείμενο του μεγάλου Φωτίου, που νιώθει το πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μιλάει κανείς για την Παναγία. Και λέγει, τις αν της είπε, τι δε ουκ αν της πάθη, των της παρθένου χαρισμάτων και κατορθωμάτων διαπλέον το πέλαγος, δηλιά και χέρι, και ηρεμεί και εξάλλεται, και πάλιν σιγά και αναφθέγγεται, και συστέλλεται και πλατείνεται, τα μεν το φόβο, τα δε το πόθος ημεθελκόμενος. Από τη μια μεριά φοβάται και από την άλλη μεριά αγαπά και έτσι συμεθέλκεται, έλκεται και από τη μια μεριά και από την άλλη και κυριολεκτικά σχίζεται. Εάν τυχόν αυτό αισθάνεται ο Φώτιος ο Μέγας, πόσο μάλλον εγώ ελάχιστος. Αλλά στηριζόμενος στην αγάπη σας και υπακούοντας την πρόσκλησή σας και στη στοργή της Παναγίας που είναι η μητέρα όλων μας, τολμώ να πω λίγα λόγια για την Παναγία απόψε. Νομίζω ότι για να δούμε το θέμα μπορούμε να αρχίσουμε από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Απόστολος λέγει, προτού ελθεί την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλισμένη εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, και παρακάτω λέγει ότι ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονε εις Χριστόν. Πριν να έρθει η πίστης, η καινούρια, η καινή χτίσης, η σημερινή κατάσταση της Εκκλησίας, ήμασταν συγκεκλισμένοι υπό τον νόμον. Και ο νόμος ήταν παιδαγωγός για τον Χριστό. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι ο νόμος, οποιοδήποτε νόμος, ιερός και καλός και τέλειος, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι μεγάλο ή μικρό, πάντως είναι κάτι δραματικό. Και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με κανένα νόμο. Γιατί όπως λέγει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο σώμα εκ των αρχαιγόνων στοιχείων και ανεφύσε σε αυτό πνεύμα ζωής, και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έδωσε μοίραν της χάριτός του, δηλαδή ένα κομμάτι της χάριτός του, ένα κομμάτι της θεότητός του σε εμάς. Και ο προορισμός ήταν από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και εδώ πέρα βλέπουμε το πόσο επικίνδυνο είναι να είναι κανείς άνθρωπος και να είναι ελεύθερος. Δεν έγινε, γιατί εμείς ακολουθήσαμε άλλο δρόμο, χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με έναν τρόπο φιλαυτίας και έτσι παγιδευτήκαμε και οδηγηθήκαμε στο θάνατο. Και περούσαν γενναίες και αιώνες και βασανιζόταν ο άνθρωπος και η ανθρωπότης. Και λέει κανείς, εντάξει, εφόσον ο Θεός λέμε ότι μας αγαπά, γιατί μας άφησε να βασανιστούμε τόσους αιώνες? Ο Θεός είναι αγάπη, δεν θα μπορούσε να μας σώσει? Πάλι η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί ο Θεός στον άνθρωπο σαν σε ένα αντικείμενο ή σαν σε ένα ζώο το οποίο έχει προορισμό να διαγράψει μία τροχιά ενός ενστίκτου. Εδώ πέρα ο άνθρωπος ήταν δημιουργημένος με την πνοή του Θεού μέσα του και, όπως είμαι προηγουμένως, είναι ένα πλάσμα δραματικό και τραγικό και δεν μπορεί να σωθεί δια της βίας, γιατί δια της βίας εάν σωθεί σημαίνει ότι καταστρέφεται ο άνθρωπος. Και ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ακόμα και όταν είναι άρρωστος. Και αν τυχόν δεν το σεβόταν, θα τον κατέστρεφε. Οπότε έπρεπε κάποιος εκ των ανθρώπων να καταλάβει τι θέλει ο Θεός, να καταλάβει το Θεό και να συμπεριφερθεί προς το Θεό θεοπρεπώς. Γιατί ο άνθρωπος έτσι φέρθηκε, ο Θεός έτσι φέρθηκε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να περιμένουμε αιώνες και αιώνες έως ότου έρθει ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι άξιο του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει το λόγο του Θεού, θα είναι ικανό να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο και από τη δημιουργία όλου του κόσμου. Και εν τέλει το πρόσωπο αυτό ήρθε. Και αυτό το πρόσωπο αυτό ήταν μια απλή γυναίκα άγνωστη.
Όταν δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός των Υιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολαύουμε. Το πλήρωμα του χρόνου είναι η Παρθένος Μαρία. Βλέπετε ότι ένα δέντρο έχει ένα σκοπό, να βγάλει ένα λουλούδι και το λουλούδι αυτό να δέσει ένα καρπό. Εάν τυχόν αυτό δεν κάνει, δεν έκαμε τίποτα. Η ανθρωπότης ολόκληρη είχε ένα σκοπό, να γεννήσει τη Θεοτόκο Μαρία. Και όταν αυτή γεννήθηκε, τότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τότε μπορούσε να βρεθεί, ο Θεός μπορούσε να βρει ένα άνθρωπο με τον οποίο, αν μπορούμε να πούμε, μπορούσε να διαλεχθεί, μπορούσε να συζητήσει μαζί του, μπορούσε να έχει μια σχέση μαζί του, και μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος όχι απλώς να έχει μια σχέση με τον Θεό, αλλά να γίνει μητέρα του Θεού. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ήδη πλησιάζομαι τα υπερνούν και λόγων και αίσθηση μυστήρια. Πάντα υπερέδοξα, πάντα υπερένια τα σα Θεοτό και μυστήρια. Έτσι λοιπόν, όταν γεννάται η Παρθένος, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να έλεγα αυτό που λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί, ότι η Παρθένος έχει άσπυρο σύλληψη, δεν έχει το προπατορικό αμάρτημα. Νομίζω στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τα λέμε αυτό. Αλλά η Παρθένος είναι ο πιο καθαρός ανθός της δημιουργίας. Και βλέπετε ότι ο Ιακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παρθένου, είναι Άγιοι και είναι αφιερωμένοι στο Θεό. Και ο τόκος τους, η γέννα τους, η κόρη τους, δεν είναι συνέπεια ενός πάθους σαρκικού, αλλά είναι ευλογία και απάντηση του Θεού, μια προσευχή που έκαναν και ήθελαν να μην έχουν αυτή την τροπή να είναι στήρι, αλλά να γεννήσουν ένα παιδί το οποίο θα αφιερώσουν στο Θεό. Έτσι λοιπόν συνήλθαν υπακούοντας το θέλημα του Θεού και γέννησαν την υπέραγνον μητέραν του Εμμανουήλ. Ακριβώς γι' αυτό μόλις γεννήθη η γιασμένη εκ κοιλίας μητρός της ήταν προορισμένη να δοθεί στο Θεό, και γι' αυτό από 3 ετών μπαίνει στο ναό. Και όπως λέγει η ακολουθία, η Αγία και άμωμος εν Αγίω Πνεύματι εισοικίζεται εις τα Άγια των Αγίων. Και μένει εκεί η Παρθένος και τρέφεται από τον Άγγελον, και τρέφεται ο νους της με θεία νοήματα, και μεγαλώνει σωματικά και πνευματικά μέσα στο ναό. Και όπως λέγει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, είναι το υπόδειγμα της Παρθένου αλλά και του ησυχαστού, δηλαδή δίδει τον εαυτό της στο Θεό, και το να μην κάνει τίποτα άλλο εξωτερικά, με το να δέχεται τη χάρη του Θεού, γίνεται το σημείο της αναφοράς και ο τόπος της ελπίδος της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν η Αγία και Πανάμος Παρθένος μεγαλώνει μέσα εις τα Άγια των Αγίων, είναι έτοιμη να δεχθεί τον ασπασμό τον Αρχαγγελικό. Και έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και χαιρετά την Παρθένον και αναφέρει σε αυτή το γεγονός και την απόφαση την Θεία. Και εκείνη, αφού ερωτά, πείθεται, είναι έτοιμη να καταλάβει και λέγει: «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ας γίνει σε μένα, στη ζωή μου, στον εαυτό μου, στο πνεύμα μου και στο σώμα μου αυτό που θέλεις». Και γίνεται το μεγάλο θαύμα, ένας άνθρωπος, μία Παρθένος αγνή, να μην είναι απλώς αφιερωμένη στο Θεό, αλλά να σαρκοποιεί τον Υιό και Λόγο του Θεού, να γίνεται μητέρα του Θεού και να δεικνύεται Θεοτόκος. Ένας μοναχός νέος είχε ρωτήσει ένα γέροντα που είχε μείνει χρόνια στο όρος. Του λέει: «Γέροντα, τι κατάλαβες τόσα χρόνια που είσαι στην άσκηση? Τι πρέπει να κάνει ένας μοναχός για να σωθεί?» Και ο γέροντας του λέει: «Πρέπει να πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Θεοτόκος και Παρθένος». Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο αγράμματος μοναχός απήντησε θεολογικά, δεν απήντησε με άλλο τρόπο. Και ο αγράμματος μοναχός, ο οποίος ζούσε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είπε ακριβώς αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι όποιος δεν δέχεται την
Παναγία Παρθένο ως Θεοτόκον, χωρίς εστί της θεότητος, είναι έξω από τη θεότητα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι αυτό το όνομα της Θεοτόκου συνιστά και εκφράζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, δεν διήλθε δια της Θεοτόκου, δια της Παναγίας, ως διασωλήνος ο Χριστός. Οι Νεστοριανοί έλεγαν ότι δεν μπορεί να πεις την Παναγία Θεοτόκο, ακριβώς γιατί είναι άνθρωπος και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος. Και το μέγα θαύμα που έγινε και είναι η δωρεά και η φανέρωση της αγάπης του Θεού και η δωρεά και η φανέρωση του μεγαλείου, της καθαρότητας και της ταπεινότητας και της επακοής της Παναγίας, δηλαδή αυτά που δεν έκανε η πρώτη Εύα, είναι ότι η ανθρώπινη φύση δια της Παναγίας αναδεικνύεται όχι Θεοφόρος αλλά Θεοτόκος. Και αυτό είναι το σκάνδαλο της λογικής και αυτό είναι το σκάνδαλο της αγάπης. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η Παναγία με την ζωή της, με τη συμπεριφορά της, με τον τόκο της, δημοσίευσε, φανέρωσε την άβυσο της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται Θεοτόκος, γεννάται δι' αυτής ο Υιός του Θεού. Και δεν πρέπει ποτέ να λέμε ότι είναι άλλος ο Υιός του Θεού και άλλος ο Υιός της Παρθένου. Είναι ένας και ο Αυτός. Και πώς έγινε αυτό? Ακριβώς επειδή η Παναγία ήταν αγνή, ήταν καθαρή, ήταν ταπεινή, ήταν υπάκοη. Κάτι άλλο, η Παναγία ήταν καλή, ήταν ωραία, είχε το κάλος του αληθινών και εράσμιων, το περιτυνθίαν και μακαρίαν φύσιν. Και όπως λένε οι ακολουθίες μας, το κάλος της Παναγίας ηράστη ο Κύριος και κατέβη. Το κάλος αυτό το θείο είναι εκείνο που κάνει το Θεό να κατέβει στη γη, και το κάλος αυτό της Παναγίας είναι εκείνο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους πραγματικά, όχι φανταστικά, να ανέβουν στον ουρανό. Το κάλος αυτό της Παναγίας, το κάλος της ταπεινότητος και της καθαρότητός της, είναι εκείνο που ουράνωσε την γεώδη φύση ημών και έκανε την γη ουρανών. Ακριβώς γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και είδε και είπε ότι είναι καλά λίαν, αυτό το καλά λίαν αφορούσε το κάλος και την καλοσύνη της Παρθένου. Είναι καλά λίαν επειδή οδηγούν στην Παρθένο, σε ένα πρόσωπο από τον οποίο θα έλθει η σωτηρία μας. Είναι καλά λίαν ακριβώς γιατί θα γεννηθεί δι' αυτόν η Παρθένος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία και όλοι οι κτήσεις οδηγεί στην Παρθένο, και από την Παρθένο και από το κάλος της, το δε κάλος και η δόξα της Παρθένου είναι ο τόκος αυτής, δηλαδή είναι το φως του κόσμου, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός της Παρθένου, αυτό το κάλος και αυτό το φως καλύνει, ομορφαίνει και δίδει νόημα σε όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία καταλήγει στην Παρθένο, όλα τα κτίσματα χρησιμοποιούνται από τους υμνοδούς και πατέρες εκκλησίας για να παρουσιαστεί το κάλος της Παρθένου, και λένε ότι η Παρθένος είναι όρθος φαϊνός, είναι πέλαγος των χαρισμάτων, είναι άμπελος ευθύματούσα, είναι άρουρα αγία, είναι περιστερά καθαρά. Αλλά μετά καταλαβαίνουν και καταλήγουν στο ότι είναι αδύνατον δι' αυτών των χτιστών ωραιοτήτων να παρουσιαστεί αυτή η οποία είναι λαμπροτέλα λαμπιδόνων ηλιακών. Και λένε υπερίπταται Θεοτό και αγνή το κάλο σου την δύναμη των λόγων. Το μυστήριο της Θεοτόκου είναι πάνω από την δύναμη των λόγων. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι και όλη η ιστορία καταλήγει στην Παναγία, και όλες οι προσδρήσεις, όλες οι υποτυπώσεις που παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη υποτυπώνουν την Παναγία. Γι' αυτό ψάλλουμε και λέμε ότι άνωθεν οι προφήτε σε προεμήνησαν ως στάμνων, τράπεζαν, κλίμακα, ως ακατάφλεκτον βάτων, ως πόκο του Γεδεών, ως ερυθρά θάλασσαν. Αλλά τώρα όταν πια
γεννάται η Παρθένος, δεν έχουμε τις προτυπώσεις, αλλά έχουμε το γεγονός. Και όταν έχουμε την Παρθένο, δεν έχουμε το κάλος το χτιστό, αλλά το κάλος το αληθινό και ράσμιο, το περί τη Θεία και μακαρία φύση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Παρθένος είναι το κάλος της ανθρωπότητος, είναι το καύχημα, και μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να καυχόμεθα επειδή είμαστε άνθρωποι και να μην τρεπόμαστε, επειδή έχουμε την Παρθένο μητέρα και μπορούμε να ελπίζουμε και μπορούμε να ζούμε. Και βλέπουμε ότι αυτή είναι που μας τρέφει, αυτή είναι που μας φωτίζει. Αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να έλεγα το εξής, ότι δεν μπορούμε από αγάπη προς όλους να χωρίζουμε την Παρθένων και Θεοτόκων από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά κάποιο τρόπο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εικόνα, η πραγματική της Θεοτόκου. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε και τι θέση έχει μέσα στην Ορθόδοξη Λειτουργία. Συνεχώς απευθυνόμεθα προς την Παναγία με ύμνους και δοξολογίες. Αλλά στην Ορθόδοξη, στην Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και αφού η ιερεύς έχει πει το άξιον και δίκαιον προς το Θεόν σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, αφού λοιπόν τελειώσουμε τον καθαγιασμό, ψάγει όλος ο λαός το άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον. Ή το άλλο, το αντίστοιχο που ψάλλουμε τώρα στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, επίσης χέρι και χαριτωμένη πάσα ικτήσεις. Στη συνέχεια βλέπουμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στο ναό. Βρίσκεται πάντα να εικονίζεται στο τέταρτο σφαίριο επάνω από την κόχη του ιερού, στο τμήμα εκείνο το οποίο ενώνει το κάτω μέρος του ναού προς τον Τρούλο. Και έτσι συμβολίζει η Παναγία στη θέση αυτή την πραγματικότητα ότι αυτή είναι η κλίμαξη, δις κατέβει ο Θεός και η γέφυρα, η μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Επίσης μπορούμε να δούμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στη θεολογία. Όταν οι πατέρες λένε ότι εάν κάποιος δεν πιστεύει ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος, είναι χωρίς της θεότητος, καταλαβαίνετε πόσο συνδέουν το γεγονός και το πρόσωπο της Θεοτόκου με το γεγονός της σαρκώσεως και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος επαρουσιάστη εις το ναό της δόξης του αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω εις τον αιώνα τον άπαντα αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου γνωρίζεται ως Θεάνθρωπος. Και μέσα στις ακολουθίες μας, μέσα στην παρακλητική, βλέπουμε ότι όλη η Χριστολογία, η οποία είναι η βάση για τη σωτηρία μας, προσφέρεται και διατυπώνεται δια των δογματικών θεοτοκίων. Πιστεύουμε και λέμε ότι η Παναγία είναι ο θάλαμος ενή ενώ θαλάμο ή παστάς, η νηφική, ενή παστάδη, στην οποία παστάδα ο λόγος ενυφεύσατο τη σάρκα. Η Παναγία είναι αυτό τον ζών εργαστήριο στο οποίο ηνώθησαν εδίο εν Χριστώ συνερθούσε φύσεις η Θεία και η ανθρωπίνη. Αυτή λοιπόν είναι η θέση της Παναγίας και μέσα στην θεολογία. Θα έλεγα και οι θέσεις της Παναγίας στην εικονογραφία. Σε αυτό το σημείο δεν θα ήθελα να έλεγα πόσο τιμούμε τις εικόνες της Παναγίας, πόσο τις έχουμε στα τέμπλα όλων των ναών μας, πόσο τις έχουμε στα σπίτια μας, αλλά θα ήθελα να έλεγα τι ήθος έχουν οι εικόνες αυτές και πόσο διαφέρει μια ορθόδοξη εικόνα από ένα πίνακα δυτικό και πόσο διαφέρει το ήθος και η ματιά, η αυστηρή και φιλόστοργη της πορταΐτιστας Θεοτόκου από το ήθος και το ύφος και αυτό που μεταδίδει ένα αγαλματάκυρο με καθολικό που παρουσιάζει μια μικρή κοπελίτσα η οποία είναι λουσμένη με τριαντάφυλλα. Καλά τα τριαντάφυλλα και καλή κοπελίτσα η οποία έχει πιθανώς ένα κάλος ανθρώπινο. Αλλά εδώ πέρα η ζωή μας είναι δράμα και θέλουμε άλλο κάλος και άλλη ομορφιά.
Δεν θέλουμε μπαιχμούς. Και αυτό προσφέρεται από την Παναγία και από τις εικόνες της. Ακριβώς γι' αυτό ένα θεοτοκείο λέει ότι το κάλος της Παρθένου, που είναι ο Υιός της, σώζει τον κόσμο, και το κάλος αυτό είναι εκείνο το οποίο μας ελευθερώνει από το θάνατο. Ωραίος ο εκκαστρός σου, Δέσποινα, υπεριούς των βρωτών. Είναι ωραίος αυτός που γεννήθηκε από την κοιλία σου, Δέσποινα, παραπάνω από όλους τους νητούς. Ο προαιώνων λόγος προελθών. Το σκυθροπόν εξυφάνισε του θανάτου άχραντε, ζωήν αιώνιον ημίν δεδοκός. Η ωραιότης του ωραίου τόκου σου τι έκαμε? Δεν μας χάρισε μια όμορφη στιγμή και ένα όμορφο απόγευμα, αλλά εξυφάνισε το σκυθροπό του θανάτου και έφερε την αιώνιο ζωή. Και νιώθεις κοντά στην εικόνα της Παναγίας ότι υπάρχει όλη η χάρη η άκτιστη, η άκτιστη. Και αυτή, επειδή είναι ο γνωστής τους Αγίους, ο γνωστής τους Αγιογράφους, παρουσιάζεται και με τα χρώματα και με τα σχήματα και με το όλο ήθος. Γι' αυτό λέγεται, και είναι αλήθεια, θα μιλήσω για την Παναγία την Πορταΐτισσα, και αν δεν τη βλέπετε την ίδια την εικόνα, βλέπετε άλλες εικόνες, και αν η εικόνα δεν είναι εδώ παρούσα, είναι αντίγραφα αυτής. Και αν τυχόν πάλι δεν είναι παρούσα η εικόνα, η χάρη της Θεοτόκου είναι παρούσα. Το θέμα είναι ότι η Παναγία η Πορταΐτισσα είναι μια παρουσία της Θεοτόκου. Και θυμάμαι ο παλιός προσμονάριος, ο πατήρ Αθανάσιος, που έμενε χρόνια και αγαπούσε την Παναγία όπως ένα παιδί τη μάνα του, αλλά αφάνταστα περισσότερο, έλεγε ότι εγώ κρατιέμαι από το φουστάνι της Παναγίας. Και όταν κάποιος ερχόταν να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων, του έλεγε περάστε μέσα να χαιρετήσετε την Κυρία Θεοτόκο. Και του έλεγε αυτό με έναν τρόπο σαν να ήταν πράγματι μέσα στο ναό η Κυρία Θεοτόκος. Και όταν έμπαινε κανείς μέσα, ένιωθε ότι ήταν η Κυρία Θεοτόκος στο ναό. Και η Κυρία Θεοτόκος έβλεπε τον καθένα με έναν τρόπο διαφορετικό και του έλεγε κάτι άλλο. Και η Κυρία Θεοτόκος βλέπει τον καθένα μας με έναν τρόπο διαφορετικό κάθε φορά. Και δίδει αυτό που έχουμε ανάγκη. Και δίδει αυτό που πιθανώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά βαθιά διψούμε και βαθιά θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό το ανέκραστο και απερινόητο δίδεται και δια του τρόπου αυτού που ζωγραφίζεται και που παρουσιάζεται η εικόνα της Παναγίας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάτι άλλο. Είπαμε ότι η Παναγία είναι η μητέρα μας. Κοιτάτε ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό την πιο δύσκολη στιγμή φρόντισε για τη μητέρα του, αλλά και φρόντισε για τον Ιωάννη, δηλαδή φρόντισε για όλους μας. Και είπε γίνε ιδού ο Υιός σου και ιδού η μήτρη σου. Και παρέλαβε αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Την πήρε την Παναγία μαζί του ο Ιωάννης. Την πήρε στο σπίτι του, την πήρε στη ζωή του. Έγινε παιδί της Παναγίας και αυτή έγινε η μητέρα του. Στη συνέχεια, επειδή η Παναγία, όπως είπαμε μέχρι τώρα, είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο και η ελπίδα της σωτηρίας μας, δεν μένει απλώς σαν μητέρα για μας. Και δεν πρέπει όταν λέμε μητέρα ή όταν λέμε κάλος ή όταν λέμε οτιδήποτε αγάπη, να βάζουμε στο νου μας αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, κάτι ανέκφραστο. Ακριβώς γι' αυτό η Παναγία δεν είναι μια απλή μητέρα μας, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα και εμείς να γίνουμε κάτι σαν κι αυτή, δηλαδή να γίνουμε κατά χάρη μητέρες του Θεού. Κοίτατε, όταν μίλαγε ο Κύριος, κάποια γυναίκα από τον λαό ευχαριστήθηκε και παραξενεύτηκε, και αυθόρμητα βγήκε από μέσα της μια δοξολογία και είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίουσε θύλα σας».
Είναι μακαρισμένη αυτή που σε γέννησε και σε θύλασε. Ο Κύριος άκουσε το μακαρισμό αυτό, τον δέχτηκε και πρόσθεσε κάτι άλλο. Μενούν και μακάριοι οι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Πολλοί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουν αυτό σαν υποτίμηση της Παναγίας. Νομίζω μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουμε σαν υπογράμμιση της χάριτος της Παναγίας. Γιατί αυτή που ήκουσε τον λόγο του Θεού και τον εφύλαξε είναι κατεξοχήν μία, είναι η Παναγία. Και μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν η Παναγία και εμείς να ακούσουμε το λόγο του Θεού και να τον φυλάξουμε. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι ενώ ο Κύριος άπαξ εγεννήθη, αΐ θέλων γεννάται και έχει σαν μητέρα παρθένων την γενώσα ψυχή. Και ο Άγιος ο Σημειώνεως Θεολόγος αυτό το λέει πιο αναλυτικά, ότι αν ένας ζήσει μια ζωή κατά μίμηση της ζωής της παρθένου, με ταπείνωση, με ησυχία, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, αν παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό, όσο μικρός και αν είναι, ή αν είναι μικρός, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να είσαι μικρός και να το νιώθεις, τότε θα δεις ότι μια στιγμή μέσα σου, μέσα στα σπλάχνα της υπάρξεώς σου, κυοφορείται μια χαρά. Και όπως λέει ο Άγιος Σημειών, αυτή δεν είναι χαρά φανταστική, όπως βλέπουμε ένα ίδρυο σε ένα καθρέφτη, αλλά είναι μια χαρά ενυπόστατη. Και όπως νιώθει η μητέρα που έχει συλλάβει το τέκνο της, νιώθει την ύπαρξή του στα σπλάχνα της, γιατί σκυρτά το ίδιο, γιατί είναι ζωντανό, έτσι νιώθει κανείς τα σκυρτήματα του συλληφθέντος εμβρίου της χαράς. Έτσι λοιπόν, η ταπεινή, η αγνή, αυτοί που κάνουν υπομονή, γίνονται κατά χάριν Θεοτόκος, γίνονται κατά χάριν τέκνα του Θεού και έτσι νιώθουν την Παναγία εσωτερικά. Είπα και στην αρχή ότι δεν είμαι κατάλληλος να μιλήσω για την Παναγία. Και αυτό ξέρετε, δεν το λέω έτσι για να περάσει η ώρα. Αλλά θα ρω πως το έχετε διαπιστώσει και ήδη με αυτά που σας είπα. Αλλά πάλι, ξέρετε, η Παναγία μας αγαπά. Και θυμάμαι μια φράση του κανόνας πρώτης θείας μεταλήψεως που λέει ότι υμνώ εσένα την καθαράν ο ακάθαρτος. Μόνο έτσι νιώθω να μιλάω απόψε μπροστά σας. Και για να απαλλαγώ λίγο, μιλάω για τους πατέρας. Ξέρετε, νιώθω ένα άλλο πράγμα. Ότι οι απλοί άνθρωποι που ζουν μεταξύ μας είναι η σάξη των μεγάλων πατέρων. Γι' αυτό, μετά από αυτά που σας ανέφερα, που λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια μερικών απλών παιδιών της Θεοτόκου που τυχαίνει να είναι αγράμματα. Και μ' αρέσει να είναι κανείς αγράμματος για να έχει μια άλλη σοφία. Είδατε αυτά που λέμε στους χαιρετισμούς. Χαίρετο φως αρήτως κοιήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να διδαχθούν τα αδίδακτα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύφη ανήφευτε. Καταβγάζονται οι φρένες, δηλαδή ο νους και η ύπαρξη και η υπάρξη των απλών πιστών. Ένα τέτοιος απλός πιστός ήταν κάποιος Ρουμάνος μοναχός, ο πατήρ Ενόχ, ο οποίος εκοιμήθη, ο οποίος είχε έρθει κάποτε στη μονή μας και μας είπε το λογισμό του, όπως πολλές φορές ερχόταν και έλεγε το λογισμό του. Αυτή η φορά μας μίλησε για την Παναγία, αλλά μας είπε δύο κουβέντες. Μας είπε ότι ξέρετε, το διάβολο πολύ μισάει το Παναγία. Και ξέρετε γιατί το μισάει? Το μισάει γιατί εγέννησε τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, πρέπει να ζήσεις μια ζωή ολόκληρη για να φτάσεις να γεννήσεις αυτή τη φράση. Και να είναι αυτή μόνο η φράση της ζωής σου. Ένας άλλος μοναχός, απλός μικρασιάτης, είχε βγει έξω μετά από πολλά χρόνια παραμονή στο όρος. Έτυχε να πέσει σε ένα περιβάλλον ανθρώπων που ήταν κάπως επιπόλαιοι. Άρχισαν και τον ειρωνευόντουσαν και του λένε τι σημαίνει Άγιο Όρος, τι σημαίνει υπερβολή της Παναγίας. Τα γνωστά για αυτά είναι ανοησίες. Αυτός άκουγε. Τι να πει? Είχε μια πεποίθηση εσωτερική ότι κοιτάξτε, η Παναγία είναι Θεοτόκος. Η Παναγία είναι Παρθένος. Η Παναγία αγαπά όλους μας την ελπίδα σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Αυτή έλεγε τα δικά τους. Και αυτός και τους άκουγε. Γιατί ήταν απλός και ταπεινός.
Μετά μια στιγμή του λέει κάποιος, κάνε μας κάτι, ξέρω εγώ, να καταλάβουμε αυτό που λες εσύ, εγώ την πίστη σου και την έννοια της πίστεώς σου. Μου λέει αυτός ότι ένιωσα ότι κάποιος από αυτούς ήταν δαιμονισμένος. Δηλαδή ενεργούσε από ακάθαρτο πνεύμα. Τους λέει ότι εγώ δεν είμαι παπάς να διαβάσω καμιά ευχή. Εγώ είμαι και αγράμματος ή δεν ξέρω πολλά γράμματα και δεν έχω κοιτά ένα βιβλίο. Αλλά τότε λέει, σκέφτηκα, ησύχασα και είπα δύο λέξεις. Θεοτόκε παρθένε. Και έπιασε κρίση τον άρρωστο άνθρωπο και έπεσε κάτω και σφάδαζε. Και δεν μπορούσε να ησυχάσει παρά μόνο όταν τον έπιασε και τον αγκάλιασε. Και αυτός ζει στο Άγιο Όρος και καμιά φορά όταν τον βλέπω σταματάω να μιλώ και αφήνω να μιλάει αυτός. Αυτός είναι αγράμματος αλλά ζει με την Παναγία. Και βλέπετε ότι δεν αμύνθηκε κοσμικά αλλά είπε δύο λέξεις. Θεοτόκε παρθένε, αλλά τις είπε αυτός. Και αυτό ήταν αρκετό για να μαρτυρηθεί η δύναμη της πίστεως που έκρυβαν αυτές οι λέξεις για αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε σε ένα χωριό της Κρήτης. Καταφτάνει κάποιος έξυπνος. Είμαστε όλοι έξυπνοι τώρα. Και προοδευτικοί. Λοιπόν, ένας προοδευτικός και έξυπνος καταφτάνει εκεί και κουβεντιάζει. Είναι μια γριά 80 χρονών, η οποία είναι και καμπούρα. Ακούει τη συζήτηση, λέει ο έξυπνος ότι μα Θεός δεν υπάρχει. Σαν κλαμάρες τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ποιος τον είδε. Πριν σας πω τι είπε η γριά, θέλω να σας πω ένα άλλο γεγονός. Κάποτε ένας μίλησε έτσι περιφρονητικά για την πίστη και ήταν μπροστά του κάποιος δίθεν ιεροκήρυξη, δίθεν που πίστευε. Άρχισε λοιπόν να βρίζει και χάλασε τον κόσμο. Νόμιζε ότι φανέρωνε την πίστη στον Χριστό και στην Παναγία και απλώς μετέφερε σύγχυση. Στη δικιά μας την περίπτωση δεν έγινε έτσι. Η γριά όταν άκουσε να μιλούν έτσι, να μιλάει έτσι αυτός ο άνθρωπος, δεν είπε τίποτα, αλλά μόνο μια στιγμή είπε το εξής. Λες ποιος είδε το Θεό. Λέει η γριά, και ποιος παιδάκι μου είναι άξιος να τον εδεί. Και ο ίδιος ο Μωυσής που πήρε τον νόμο στις πλάκες γραμμένο, δεν τον είδε αλλά τον άκουσε. Και η γριά έμενε ακίνητη. Και η γριά δεν θυμώνει. Και η γριά δεν θέλει να επιβάλλει τίποτα. Και η γριά που έχει ζήσει μέσα στην Εκκλησία δεν έχει την αίσθηση ότι αυτή θα σώσει το Θεό, αλλά ότι αυτή σώζεται από το Θεό. Νομίζω η ψυχή της γριάς είναι παρθένος μητέρα που γεννά τον Θεάνθρωπο και μας μεταδίδει αυτή τη βεβαιότητα. Στη συνέχεια έγιναν άλλες συζητήσεις εκεί και ήρθαν και σε μοντέρνα θέματα για τον τελευταίο πειρασμό, για το φιλμ. Η γριά όταν άκουσε αυτά τα πράγματα είπε το εξής. Μα είναι πολύ άσχημα αυτά που γίνονται, γιατί και οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό αλλά δεν τον σούρεψαν. Στα κριτικά σουρεύω σημαίνει διασύρω, που τσεμπολεύω για ηθικά παραπτώματα. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα, τα τρία παραδείγματα μας σχετίζουν με τους πατέρας της Εκκλησίας. Και οι μεγάλοι είναι οι ταπεινοί, οι οποίοι δέχονται τη χάρη του Κυρίου, γίνονται κατά χάριν Θεοτόκος, έχουν μέσα τους τη δύναμη και τη χαρά, και η δύναμη και η χαρά αυτή νικά το θάνατο, και αυτή η δύναμη επιβάλλεται με μια απλότητα και μια απόλυτη ηρεμία. Αν κανείς ταράσεται σημαίνει ότι δεν είναι δυνατός, αλλά είναι αδύνατος. Η γριά δεν ταράχτηκε και βλέπετε ότι από μέσα της βγήκε αυθόρμητα αυτός ο λόγος, που είναι ένας λόγος που γεννάται μόνο από την ταπεινή ψυχή. Αυτό μπορεί να πει κανείς το εξής. Εντάξει, η Παναγία είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο. Ανακεφαλαιώνει την ιστορία, φωτίζει την κτήση, μας παρουσιάζει τη θεολογία, είναι στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας, είναι στην κόγχη του ιερού, είναι μέσα στην καρδιά μας τη στιγμή που είμαστε ταπεινοί και άγιοι. Σε ένα κανόνα του Θεοτοκαρίου λέγεται για την Παναγία, χαίρε πάσης της κτίσεως θαυμαστόν δημιούργημα, της θεολογίας χαίρε υπόθεσης, δογματικής χαίρε έσχατον, άτομον της φύσεως,
Εχέρι ακροστοιχής των γραφών και προρήσεων, θείων πάναγνε, χρησμοδότης και έκβασης, τελεία χαιρεδής προσκυνούμεν μία τριάδα θεότητα. Αυτή είναι η Παναγία Θεοτόκος. Θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι παιδί της Παναγίας, έτσι νιώθω. Ή δεν είμαι τόσο ταπεινός να μιλώ για αυτούς απλούς μοναχούς ή για αυτή την απλή γριά των 80 ετών. Τι μπορεί να γίνει? Νομίζω και πάλι μπορούμε να ελπίζουμε. Μια φορά είχα δει ένα παιδί 16 ετών που το πήγαιναν στη φυλακή. Και λες, 16 ετών παιδί να πάει στη φυλακή, θα έχει ανάγκη από μια παρηγοριά. Ποιος να το παρηγορήσει όμως? Και ξέρετε τι είχε γίνει? Αυτός είχε αφαιρέσει τη ζωή, δηλαδή είχε σκοτώσει το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να το παρηγορήσει. Είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Μέσα στις Παναγίες του Αγίου Όρους, εκτός από την Πορταΐτισσα που ανέφερα, εκτός από το άξιο νηστή που έχετε προσκυνήσει, εκτός από την φοβερά προστασία, την οδηγήτρια, την ελεγούσα, την παραμυθία, υπάρχει και η εσφαγμένη. Σφαγμένη από μοναχό. Και νομίζω ότι εδώ πέρα πάλι υπάρχει το μυστήριο της Θεοτόκου. Είμαστε παιδιά της και πολλές φορές τη σφάζουμε. Η Παναγία είναι εσφαγμένη. Αλλά δεν μπορούμε να το πάθουμε σαν εκείνο το παιδί που σκότωσε τη μάνα του. Γιατί εδώ πέρα η μητέρα μας δεν σκοτώνεται. Ακούμε αυτό που ψάλαμε στις 15 του Αυγούστου. Να νίκυνται της φύσεως οι όροι εν σύ παρθένε άχραντε. Παρθενεύει γάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζησα ή Θεοτόκε την κληρονομία σου. Δεν σφάζεται η μητέρα μας, είναι μετατόκον παρθένος, είναι μεταθάνατον ζώσα και βρίσκεται μαζί μας. Εμείς, εάν γυρίσουμε σε αυτή, θα βρούμε την οδό της σωτηρίας. Και νομίζω ότι για να μπορέσουμε κι εμείς οι αμαρτωλοί να παρηγορηθούμε, μπορούμε να δούμε και την σήμερον εορταζομένη Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Εάν τυχόν η Παναγία ήταν εκ χιλίας μητρός της υγειασμένη και αν τυχόν έζησε από παιδική και βρεφική ηλικία εις τα Άγια των Αγίων, η Οσία Μαρία ίσως μας μοιάζει λίγο περισσότερο, γιατί πέρασε μια ζωή άσκημη και ασωτείας. Αλλά όμως κατόρθωσε και έφτασε να μοιάζει με την Παναγία. Και αν τυχόν στον Εσπερινό διαβάζουμε ότι την διεκόλυε από την εποπτεία των σεπτών μυστηρίων, το επισυρώμενων μυαντήριων των μολυσμών της, η αίσθηση όμως που είχε των πεπραγμένων και η συνείδηση των αμαρτιών της, την οδήγησε στα Κρήτωνα, στα καλύτερα και στα λαμπρότερα, να επιστρέψει και τη βοήθησε να επιστρέψει. Γιατί? Εικόνα γάρ προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπεδος, πάντων καταγνούσα πτεσμάτων σου πανεύμετο πριν, εν παρησία το τίμιον ξύλο προσεκίνησας. Αφού προσέβλεψε στην εικόνα της ευλογημένης Θεόπεδος, δηλαδή της Θεοτόκου, πήρε δύναμη και απέρριψε και έριξε όλο τον πρώτερο βίο και προχώρησε με παρησία και με συντριβή και προσκύνησε το τίμιο ξύλων. Και στη συνέχεια η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία διαβαίνει τον Ιορδάνη και περνάει σε ένα άλλο χώρο ζωής. Και στη συνέχεια βλέπουμε να γίνεται αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα. «Τι μεγάλο να το ποιμάτων εις βάθος κατενεχθήσα, ού κατεσχέθης». Ενώ έπεσες σε μεγάλο βάθος ατοπιμάτων, δεν έμεινες εκεί. Αλλά ανέδραμες λογισμό Κρήτονη. Με ένα καλύτερο λογισμό βγήκες ψηλά, προς την ακροτάτην διαπράξεως σαφώς αρετήν, παραδόξως αγγέλων φύση Μαρία καταπλήξασα. Αγγέλων φύση Μαρία καταπλήξασα. Έγινε επίγειος άγγελος η Οσία Μαρία Αιγυπτία, που ήταν ένα παίγνιο του διαβόλου. Και αυτό ήταν δώρο της Παναγίας, της Αϊπαρθένου και Θεοτόκου. Εικόνη γάρ προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπεδος, πάντων καταγνούσα πτεσμάτων σου πανεύμετο πριν, εν παρησία το τίμιον ξύλο προσεκίνησας. Νομίζω
ότι είναι επίκαιρος αυτός ο στίχος, προσβλέποντες προς την εικόνα και στην πραγματικότητα και τη στοργή την πάντα πόθονικόσα της Παναγίας, ας προχωρήσουμε προς την Μεγάλη Εβδομάδα, προς το πάθος του Θεανθρώπου Κυρίου, προσκυνούντες το τίμιον ξύλο. Και έτσι, ψυχές καθαρές και αρρυπώτης χείλεσιν, να αξιωθούμε, να συσταυρωθούμε τον Κύριον και να συναναστηθούμε μαζί με Αυτόν. Παναγιώτατε, πάλι σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Σας ζητώ συγγνώμη για τον κόπο που σας προκάλεσα και θέλω να τελειώσω απευθυνόμενος στους ταπεινούς και αγνώστους που βρίσκονται μεταξύ μας εδώ, αυτούς που μοιάζουν με την Παναγία, αυτούς που μοιάζουν με τους μεγάλους Αγίους και δεν το καταλαβαίνουν, αυτούς που μοιάζουν προς τους ταπεινούς ανθρώπους του λαού μας που κρατούν την πίστη και κρατούν αυτόν τον τόπο. Αυτοί οι απλοί και οι ταπεινοί ας προσευχηθούν στην Παναγία για την ψυχή τους και για όλο τον κόσμο. Ας προχωρήσουν στο να εορτάσουν τα πάθη και την Ανάσταση του Κύριου μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί θα καταλάβουν τι είναι πράγματι η Παναγία, η Θεοτόκος και Παρθένος και δι' αυτών των απλών και ταπεινών που είναι παιδιά της Θεοτόκου και κατά χάριν Θεοτόκος μπορούμε και εμείς να ελπίζουμε τη σωτηρία μας.